Γεια, yeah, check it now, ο εδώ. Σα είπα, θα το φτιάξω λίγο και ξεκίνησα να το φτιάχνω. Λίγο Sony PlayStation εδώ πέρα. Εδώ είναι τα Comic. Εδώ πέρα είναι το PC, βλέπετε ανάβει το Xbox controller. Nintendo. Ζητάτε Runetour. Το ξέρω, ετοιμάζω, αλλά έρχονται συνέχεια καινούργια πράγματα. Θα σας δείξω κάτι καινούργιο που ήρθε πριν να ξεκινήσω το unboxing και θέλω να σα το δείξω. Λογικά θα το δείτε στα επόμενα. Έπρεπε να μπει και αυτό στη θέση του μαζί με όλα τα υπόλοιπα πραγματάκια, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το σημερινό unboxing παίζει να είναι η τρίτη, τέταρτη φορά που το γυρίζω και αυτό γιατί ενώ αυτή η κάμερα δούλεψε καλά, αυτή η κάμερα, αυτή η κάμερα, αυτή εδώ η κάμερα μου τα έκανε λίγο σαλάτα. Αυτή τη στιγμή γράφει, γράφει ευτυχώ. Και πάμε να δούμε το σημερινό. Το σημερινό είναι το πιο ταπεινό unboxing που θα δείτε ever. Είναι ένα ποντίκι των 5-4 ευρώ εκεί μέσα. Πριν από καιρό είχα επικοινωνήσει με τον Gearbest για να μου στείλουν κάποια πραγματάκια. Θα σα τα δείξω και μαζί λέω ρε παιδιά, θέλω κάτι. Έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα ποντίκι πάρα πολύ οικονομικό. Στο eBay έχει και αυτό εκεί γύρω από 5-4 ευρώ. Και το είδα και Ελλάδα σε κάποια συγκεκριμένα μεγάλα καταστήματα. Βασικά είναι μεγάλα καταστήματα, δεν χρειάζονται αυτά εδώ. Στα οποία η τιμή του ήταν 29 και 30 ευρώ. Ονόματα δεν λέμε, πολύ δεν θίγουμε. Είναι αυτό εδώ το ποντίκι, είναι αρκετά καλό ποντίκι, αλλά η τιμή του είναι 5 ευρώ. Και ήθελα να το δούμε γιατί το θέλω σαν backup mouse. Έχω το ασύρματο, σα το έχω δείξει σε πιο παλιό unboxing. Αλλά ήθελα και κάτι λίγο πιο gaming του φτωχού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι. Πακέτο, βλέπετε, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Έχει έρθει και χτυπημένο μάλιστα, μπορεί να το χτύπησει και εγώ, αλλά δεν ξέρω. Anyway, δεν έχει κανένα διακριτικό τίποτα, δεν περίμενα κάτι παραπάνω. Να είναι πιο ακριβό το πακέτο από το ποντίκι που έχει μέσα. Εν τω μεταξύ, όταν έρχομαι κοντά, ακούτε τη φωνή να είναι πιο βαριά. Νομίζω ότι είναι... πρέπει να το γυρίσω σε ραδιόφωνο, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, anyway. Και ναι, θα ξαναγυρίσω στο unboxing. Αυτό εδώ είναι το ποντίκι, αυτό είναι το κάτω του ποντίκιου, αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Αυτό εδώ είναι το ποντίκι λοιπόν, αρκετά απλό, σίγουρα έχετε δει το σχέδιο, σίγουρα έχετε δει, να σας βοηθήσω και στην εστίαση, σίγουρα το έχετε δει σε κάποια μεγάλη γνωστή αλυσίδα ή σε κάποιες άλλες γνωστές αλυσίδες να το πουλάνε χρυσό το συγκεκριμένο, η τιμή του είναι αρκετά οικονομική, που ε, σα είπα 4-5 ευρώ. Ε, αυτό εδώ έχει, έχει έρθει από τον Gerberstar, υπάρχει και στο eBay, υπάρχει παντού. Θα σα βάλω από παντού νομίζω τα link στην περιγραφή να το τσεκάρετε. Λοιπόν, αυτό εδώ, όπω βλέπουμε, επαναλαμβάνω, έχει δύο rest για να βάζουμε πάνω τα δάχτυλά μα στα κρυανά. και δεν με βολεύει πάρα πολύ αυτό, αλλά εντάξει, συνήθεια είναι γιατί πάντα το μικρό μου μένει απ' έξω. Έχω μεγάλα χέρια. Έχουμε ένα, ένα button πάνω για τα DPI, gaming mouse λέει επάνω, προφανώς έχει και φωτάκια, αλλά νομίζω τα συγκεκριμένα φωτάκια αλλάζουν ανάλογα με το τι DPI ρυθμίζουμε στο ποντίκι. DPI button, αν δεν κάνω λάθος φτάνει μέχρι 2400 DPI, έχει τη ροδέλα, η ροδέλα είναι αρκετά ικανοποιητική, έχει ένα κλικ το οποίο ακούγεται λίγο κούφιο και έχει ένα κλικ προς τα δεξιά, Προς τα αριστερά δεν έχει, άρα έχουμε την κύληση προς τα δεξιά και το κάθετο κλικ. Έχουμε αυτό εδώ πέρα που λέγεται double click. Αντί να κάθεσαι να κάνεις διπλό κλικ, το πατάς αυτό και το κάνει αυτό το double click στο συγκεκριμένο. Πού θα φανεί χρήσιμο αυτό. Σε εσάς που παίζετε κλικ gaming, κλικ παιχνίδια ή σε κάποια εφαρμογή, σε κάποιο πρόγραμμα ή αν βαριέστε να κάνετε 150 εκατομμύρια κλικ, ίσω προφανώ φαντάζομαι. Και τα αγαπημένα μου κουμπιά σε όλα τα ποντίκια, το back και το forward, Πέσει να είναι τα κουμπιά που χρησιμοποιώ περισσότερο απ' όλα. Βλέπουμε η σχεδίαση του είναι αρκετά επιθετική. Ε, κάθεται κάθε το στο χέρι, αν και είναι μεγάλο, από κάτω έχει τρία λαστιχένια pads. 5V 100 ma η ενέργεια που καταναλώνει. Έχει USB 2 καλώδιο τα κλικ του είναι αρκετά ικανοποιητικά. Και για να τα βάλω, να δούμε, μάλλον για να το βάλω, να δούμε πώ ε, είναι. <Κι> λοιπόν, όπω βλέπετε, κατευθείαν άρχισε να κάνει αναλλαγή σε διάφορα χρώματα. Έχει δική του παλέτα προφανώ και αλλάζει σε RGB φάση. Τα φωτάκια έχουμε από εδώ τρει γρίλε, οι οποίε έχουν rubber, λάστιχο στην ουσία, rubberized επιφάνεια. Έχουμε πέντε γρίλε από εδώ, οι οποίε είναι αρκετά αμυδρέ, αλλά φαίνεται το ουράνιο τόξο μέσα τους, είναι αρκετά όμορφο μπορώ να πω. Φαίνεται σαν να ταυτόχρονα να φωτίζουν 3 και 4 χρώματα μαζί, το οποίο μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Για κάποιο λόγο μου άνοιξε το Firefox τώρα, κάτι πάτησα προφανώ. Ωραία, close tabs. Το ποντίκι, ε, δεν είναι, βασικά είναι τα laser και τα optical, αλλά αυτό παίζει να είναι laser από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω, βλέπεις να μην κάνω λάθος. Το laser είναι αυτό που βγάζει το κόκκινο φως από κάτω, το optical είναι αυτό που δεν βγάζει το κόκκινο φως, είναι laser mouse. Ε, εδώ πέρα δεν φαίνεται στην οθονίτσα κάτι, είναι πλαστικό από ό,τι καταλαβαίνω. Για να δούμε κιόλας αν αλλάξουμε τα DPI, αν θα αλλάξει κάτι άλλο στο χρωματισμό. Όχι, δεν αλλάζει ο χρωματισμός, το χρωματισμό είναι preset σε ουράνιο τόξο fast να κάνει τον κύκλο. Αλλά να δούμε και πώς είναι, λοιπόν, Ένα προφίλ. Δύο. Τρία. Πρέπει να έχει γύρω στα 4 προφίλ, 5 προφίλ αυτό το συγκεκριμένο ποντίκι. Η αίσθηση του είναι αρκετά ωραία, μπορώ να πω. Γενικά μου αρέσουν τα ποντίκια που δεν χρησιμοποιούν software. Το λατρεύω στα ποντίκια να μην χρησιμοποιούν software, γιατί καμιά φορά, πολλέ φορέ, το, το, software αυτό κάθεται πάνω από άλλου driver. Κλασικό παράδειγμα αυτό εδώ. Το Steel Series, όπω έχω δείξει. Το οποίο είναι ωραίο ποντίκι, είναι τρομερό ποντίκι. Αλλά κάνει και πολύ ακριβά βέβαια όσο κάνουν 8-9 τέτοια ποντίκια και παραπάνω. Βασικά ψέματα όσο κάνουν 15 τέτοια ποντίκια και παραπάνω. Αλλά το software τη Steel δεν μπορώ να πω ότι με έχει αφήσει ικανοποιημένο. Βγάζει θέματα, δεν μπορώ να δουλέψω όλα τα κουμπιά ταυτόχρονα γιατί κάποιο θα κλασάρει με κάποιο άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε, καμιά φορά το να μην έχουμε πολλά προγράμματα και drivers εξτρά δεν είναι και τόσο κακό να δουλεύουν on the go οι συσκευέ μα. Το συγκεκριμένο είναι ένα απλό ποντίκι για όλου. Τώρα θα μου πει τρώω ολόκληρο επεισόδιο για αυτό. Ναι, τρώω ολόκληρο επεισόδιο για αυτό. Για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί είναι ένα αρκετά καλό ποντίκι, έχει πολύ καλέ κριτικέ και στο eBay και στο ε, YouTube και στο Gearbest και σε άλλα καταστήματα που το πουλάνε. Υπάρχει και στο Scrooge, σε μαγαζιά. Γιατί καλά να τα λέμε όλα, υπάρχουν και στο Scrooge καταστήματα τα οποία τα πουλάνε σε αρκετά καλή τιμή, πολύ κοντά στι τιμέ αγορά. Και υπάρχουν και άλλα καταστήματα τα οποία πετάνε ένα στένσιλ από πάνω. Λέμε τώρα κάτι. Το, όνομα, την, υπονομή, την επωνυμία τη εταιρεία και το πουλάμε 30 ευρώ. Το οποίο είναι χαζό και κοροϊδευτικό και γενικά το συγκεκριμένο ποντίκι είναι γαμάτο. Είναι αρκετά απλό, αρκετά οικονομικό για όλου προφανώ. Αλλά δεν αξίζει να δώσει 30 ευρώ γι' αυτό. Οπότε, αν το βρείτε οικονομικά, θα σα έχω τα link στην περιγραφή. Αλλά τσεκάρετε το και στο Scrooge και παντού. Όπω σα βολέψει και το βρείτε, εκεί, μέχρι 6 με 7 ευρώ, τσιμπήστε το. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλή ευκαιρία. Αυτό από μένα. Check it now. Θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σα, παιδιά!